Της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και επαρχία ταύτη, και πάντων των συμμετεχόντων εν τη ιερά λιτανία ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρίστου στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην,
και πάσαν πόλη και χώρα, από λιμούλη μου, σεισμού, καταπολισμού, πυρός, μαγιές, επιδραήσαν οφείλων επιδίου πολέμου και επιδίου θανάτου, και υπέρ του γελέων ευνανίδη, εμένα χωριανές και αγαγατών και φυλάκων των Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημερινή. Ρίσω τα ημάς της επιμένης δικαίας, και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα, φιλάνθρωπε, επί τες αμαρτίες ημών. Και ελέησον ημάς, ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και ζει την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και σου ποιος σου πνεύμα, την ίν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Με λαχτάρα και πόθο ο λαός της Χαλκίδος και των περιχώρων εντιμότατοι κύριοι υπουργοί νυν και πρώην, κύριοι βουλευτές νυν και πρώην, κύριε αντιπεριφερειάρχα, κύριε δήμαρχε, ενδοξότατοι εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, εντιμότατοι λοιποί άρχοντες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, τιμά ο λαός της Χαλκίδος την Αγία ένδοξο Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή, την οποία έχει πολιούχο και προστάτη, και λιτανεύει αυτή την ώρα μεγαλοπρεπός αλλά και ιεροπρεπός το Άγιο εικόνισμά της στους δρόμους αυτής της γραφικής πόλεως, αυτούς τους δρόμους που πάντοτε, ιδιαιτέρως όμως στην εποχή μας, την τόσο κρίσιμη και αβέβαιη, βαδίζουμε και την ποτίζουμε με τον υδρότα και το αίμα μας. Σε αυτούς τους δρόμους που ο λαός βαδίζει σκεφτικός, έναγχος και ανασφαλής, και θα μπορούσε να περιγραφεί αυτή η κατάσταση με τα λόγια ενός Γερμανού ποιητού, ο οποίος έγραφε «Με ρίγη θανάτου σέρνω το κάρο σε λεωφόρο κεντρική». Σε αυτούς τους δρόμους περνάει απόψε η Αγία Παρασκευή, και ο τόνος της είναι χαρούμενος, είναι αναστάσιμος, είναι ελπιδοφόρος και λαμπερός. Όχι γιατί εκείνη στη ζωή της δεν είχε δοκιμασίες και δυσκολίες και πικρίες και διωγμούς και βασανιστήρια και μαρτυρικό θάνατο, αλλά διότι όλα τα υπέφερε και τα ζούσε μαζί με τον Χριστό,
και μπορούμε να πούμε δίχως υπερβολή ότι είναι εικόνα ζωντανή του ζώντος Θεού. Και εμείς όλοι απόψε εκφράζοντας την αγωνία μας, αλλά και στηρίζοντας επάνω της την ελπίδα μας, της λέμε «Σε χρειάζομαι, εσένα χρειάζομαι». Και εκείνη μας απαντά «Εδώ είμαι, ανάμεσά σας, είμαι μαζί σας, όχι μόνο για να σας βγάλω από τις δυσκολίες της επιβιώσεως, αλλά για να σας δώσω την οδό της ζωής που νικά το θάνατο». Και μακάρι όλοι μας απόψε αυτήν την πορεία να την ακολουθήσουμε. Αυτή την όμορφη πανήγυρή μας την λαμπρύνουν απόψε Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήλθαν άλλοι από πολύ μακριά και άλλοι από πιο κοντά, γεμάτη προθυμία και γεμάτη αγάπη. Προς αυτούς τους Αγίους Αδελφούς νιώθω επιτακτική την ανάγκη να εκφράσω τούτη την ώρα την βαθύτατη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου. Ευχαριστώ τον Προεξάρχοντα της Λιτανίας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νιγηρίας κύριο Αλέξανδρο, καθώς επίσης και τον άλλον Άγιον Ιεράρχη, τον εκ του Ιδίου Πατριαρχείου, του Παλεφάτου Δευτέρου Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας, του Πατριαρχείου της Μαύρης Υπήρου, της Αφρικής, προερχόμενο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως κύριο Θεόδωρο. Ευχαριστώ ακόμη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βρεσθένης κύριο Θεόκλητο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κύριο Αθηναγόρα, ο οποίος μάλιστα εχθές είχε και την ονομαστική του εορτή και προς τον οποίον εγκαρδιότατες απευθύνομαι ευχές. Τον εκ Χαλκίδος προερχόμενο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φαναρίου και Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κύριο Αγαθάγγελο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, όταν ετελέσαμε την αγρυπνία προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής, είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκομίσει και να μας δωρήσει ιερό απότμημα των λειψάνων της Αγίας Παρασκευής, το οποίο και λιτανεύομαι ετούτη την εύσημη στιγμή και ώρα, και ο οποίος συνοδεύεται απόψε από τον εκλεκτό συνεργάτη του, τον κύριο Χρήστο Παλασκόνη, αλλά και φοιτητάς, οι οποίοι έρχονται από την Συρία, από την Θεολογική Σχολή του Παλαμάντ, άνθρωποι που προέρχονται, όπως προείπα, από την Συρία, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη. Μια περιοχή που διώκεται ο χριστιανισμός και που η Εκκλησία δοξάζεται και πάλι μέσα από τα αίματα της, τα αίματα των παιδιών της και τις κραυγές της αγωνίας των και της πίστεώς των
οι οποίες φαίνεται ότι έχουν μεγάλη απόσταση να διανύσουν μέχρι τα ότα εκείνων των ισχυρών της γης, οι οποίοι θα έπρεπε και εδώ, όπως αλλού, να επέμβουν και να προστατεύσουν την Ορθοδοξία και την ελευθερία της πίστεως. Γιατί τη στιγμή που μιλούμε για την ελευθερία όλων των ανθρώπων και ορθώς, ασφαλώς και δεν εννοούμε ότι θα αρνηθούμε το δικαίωμα της ελεύθερης πίστης στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Η λιτανία μας απόψε είναι εμπλουτισμένη και με την φιλαρμονική που έχει την ονομασία Μάντζαρος και προέρχεται από την Κέρκυρα και είναι προσκεκλημένη της Περιφερειακής Ενότητος της Ευβοίας, του Δήμου μας και του ΔΟΑΠΕΧ. Πρόκειται για μια πολυάνθρωπη, όπως βλέπετε, φιλαρμονική. Αποτελείται από 90 μέλη. Έχει ιστορία υπέρ των 120 ετών και διευθύνεται από το μαέστρο τον κύριο Σωκράτη Άνθη. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε που παιανίζουν και γεμίζουν με ευχάριστες νότες την πόλη μας, την όμορφη Χαλκίδα. Και οπωσδήποτε ευχαριστούμε και τη δική μας τη φιλαρμονική, η οποία πάντοτε δίδει το παρόν και είναι άξια πολλών επένων και συγχαρητηρίων με τον μαέστρο, τον κύριο Πέτρο Κρόκο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής και να παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βρεσθένης κύριο Θεόκλητο να απευθύνει εκ του περισσεύματος της καλής καρδίας του και της εγκάρδιας αγάπης του σε όλους μας λόγους επικοδομητικούς.